Ο Υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος έχει αναλάβει το συντονισμό και την οργάνωση της περιφέρειας Κρήτης εν ώψη των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου, είναι κοντά μου απόψε στο στούντιο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην Κρήτη, κύριε Πιερακάκη. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι στην Κρήτη και μεγάλη χαρά που θα συνομιλήσουμε. Και να πω ότι μου έκανε εντύπωση το πόσο πλήρες ήταν το ρεπορτάζ. Δεν είχα την αίσθηση ότι όλα είχαμε αποτυπωθεί τόσο πλήρως και τόσο εντελέχως. Πραγματικά συζητήσαμε πολλά πράγματα σήμερα, οπότε θα χαρώ να τα πούμε. Θα έρθουμε και στα θετικά. Θα ξεκινήσουμε όμως με τις εκκρεμότητες, έτσι, επιτρέψτε μου. Λοιπόν, ξεκινώντας, επειδή περιοδεύετε στην Κρήτη, θέλω έτσι να μου πείτε λίγο τι αποκομίζετε από τη διάδρασή σας με τον κόσμο. Τι είναι αυτό που σας λένε, τι είναι αυτό που σας θέτουν ενδεχομένως ως εκκρεμότητα που πρέπει να τη δει η κυβέρνηση άμεσα. Φαντάζομαι ότι δεν σας ρωτούν μόνο για θέματα που αφορούν το χαρτοφυλάκιό σας, αλλά και ευρύτερα. Αλλά θα σας έλεγα ότι επειδή έρχομαι συχνά στην Κρήτη, το ξέρετε, αγαπώ πολύ το νησί, παρότι Λάκωνας. Έχω πολύ στενές σχέσεις με τον τόπο. Εκ των πραγμάτων, τα προβλήματα τα ακούω και εγώ και οι συνεργάτες μου και τα μαθαίνουμε συχνά. Δεν θα έλεγα ότι είναι διαφορετικά από αυτά που ακούμε στην υπόλοιπη Ελλάδα επί της ουσίας. Δηλαδή, υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα τα οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Η ακρίβεια, αν θέλετε, είναι ένα από αυτά. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και πάρα πολλά προβλήματα στα οποία μπορεί κανείς να δώσει λύσεις, αν έχει τη διάθεση να ακούσει και να πράξει γρήγορα. Έτσι, υπήρξαν πράγματα τα οποία στο Δημαρχείο του Αγίου Νικολάου ακούσαμε και δώσαμε λύσεις, ή στο Δημαρχείο Μιλοποτάμου, στο νόμο Αρθέμινης. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι ακούμε πολλά πράγματα ως ζητήματα. Το βασικό είναι να έχεις την κουλτούρα του να μπορείς να τα λύνεις και να τα λύνεις όσο πιο γρήγορα γίνεται. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με ένα μεγάλο πρόβλημα, πολύ παραγωγικό, που έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις. Αφορά τη βία των ανηλίκων, βία μέσα στα σχολεία, βία έξω από τα σχολεία. Επειδή η πλατφόρμα για το bullying είναι ενεργή τον τελευταίο μήνα. Ναι. Και κάτι παραπάνω από ένα μήνα. Έτσι, θέλω λίγο να μου πείτε πώς διαμορφώνεται η εικόνα, να μας δώσετε έτσι μια πρώτη εικόνα, μια αποτίμηση, κάποια χαρακτηριστικά. Να πω καταρχήν ότι μια πλατφόρμα, και με δεδομένη και την προηγούμενη ιδιότητά μου ως Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα σας πω ότι μια πλατφόρμα δεν είναι μια πολιτική. Σαφώς. Μια πλατφόρμα είναι μέρος μιας πολιτικής. Γιατί το λέω αυτό? Διότι την πλατφόρμα θα μπορούσαμε να την είχαμε κάνει και νωρίτερα. Εδώ θέλαμε να κάνουμε τρία πράγματα. Το ένα ήταν μια καμπάνια εθνικής κλίμακας για να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερο τον κόσμο. Με την αρρωγή του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ υπήρξε και ένα σποτάκι που ήταν πολύ χαρακτηριστικό, το οποίο κυκλοφόρησε το προηγούμενο διάστημα. Το δεύτερο είναι η πλατφόρμα, δηλαδή η καταγραφή των περιστατικών, είτε από τους ίδιους τους μαθητές είτε από τους γονείς τους, για να σπάσει ο κύκλος της σιωπής. Και έχουμε πάνω από 100 καταγγελίες αυτή τη στιγμή στην πλατφόρμα. Η πλατφόρμα συνοδεύεται από ένα πλήρες πλαίσιο πολιτικής του. Τι γίνεται αφού ένας μαθητής, ένα παιδί ή ένας γονιός καταγγείλει ένα περιστατικό. Και το τρίτο αφορά το ίδιο το σχολείο, δηλαδή τόσο τις δράσεις ενεργού πολίτη στις οποίες θα επενδύσουμε από τον Σεπτέμβριο, όσο και το πλαίσιο συνεπειών του τι συμβαίνει εφόσον κάποιος κάνει κάτι έξω από το πλαίσιο του τι πρέπει να συμβαίνει στο σχολείο. Και έτσι, γι' αυτό το λόγο, και έλαβε και δημοσιότητα, επανήλθε, αν θέλετε, το πλαίσιο που ίσχυε όταν ήμουν εγώ μαθητής, να μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, η πενθήμερη αποβολή ή και κάποιες άλλες διαστάσεις ενός πλαισίου συνεπειών που αφορά τα κινητά τηλέφωνα ή άλλα τέτοιου τύπου στοιχεία. Άρα, όλα αυτά μαζί είναι η πολιτική. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το bullying και η βία στα σχολεία, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Έχει αυξηθεί μετά τον COVID, μετά το lockdown. Είναι μια μεγάλη κοινωνιολογική συζήτηση το γιατί έχει αυξηθεί, αλλά δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Πρέπει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Άρα, αυτή είναι η λογική αυτής της παρέμβασης και είναι μόνο το πρώτο βήμα. Μας είπατε για 100 περιστατικά μέσα σε ένα μήνα και πλέον. Πώς έχουν αντιμετωπιστεί αυτά τα περιστατικά, αν μπορείτε να μας δώσετε δηλαδή ένα στίγμα, φτάνουν μέχρι το Υπουργείο? Όχι. Αρχικά, τα περισσότερα από αυτά τα περιστατικά πηγαίνουν στη διευθύνση εκπαίδευσης. Έχουμε μια πρώτη διαδικασία η οποία ακουμπά το ίδιο το σχολείο, που είναι ο διευθυντής του σχολείου, η διευθύντρια του σχολείου, μαζί μάλλον έναν εκπαιδευτικό. Πολλά λύνονται σε αυτό το επίπεδο. Άλλα πηγαίνουν στο επίπεδο της διεύθυνσης εκπαίδευσης, όπου πλέον υπάρχουν ειδικοί ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, οι οποίοι μετέχουν στη διαδικασία της επίλυσης. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποιο από αυτά τα ζητήματα στα οποία έχει έρθει πια η διεύθυνση εκπαίδευσης να πει κεντρικά στο Υπουργείο ότι πρέπει να ενισχύψει το ίδιο. Βέβαια, είμαστε ακόμη στην αρχή. Άρα, θα παρατηρούμε και εμείς οι ίδιοι ποια θα είναι η διαδικασία διαχείρισης αυτών των καταγγελιών. Να το πω πολύ απλά, δεν θα επιτρέψουμε να υπάρξουν καθυστερήσεις ή αμέλεια. Υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή έχουν ενισχύσει πολλοί εκπαιδευτικοί πάνω από το πρόβλημα. Είναι ένα εθνικό πρόβλημα, δεν έχει πολιτικό χρώμα, δεν έχει χαρακτήρα προσήμου. Πρέπει όλες και όλοι μας να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε. Και μιλήσατε και για επιπτώσεις, ωστόσο η τιμωρία
σε σχέση με την πρόληψη έχει μικρότερη βαρύτητα ή και αποτελεσματικότητα, αν θέλετε, έτσι. Εγώ θα πω ότι δεν μπορείς να κάνεις το ένα χωρίς το άλλο και δεν είναι ακριβώς εδώ η διάσταση η τιμωρία. Μια αποβολή, για παράδειγμα, δεν θα λύσει προστασία το πρόβλημα. Είναι η προστασία του κάθε παιδιού. Δεν μπορεί να μείνει κανένα παιδί απροστάτευτο από πράγματα τα οποία μπορεί να υποστεί. Mm-hmm. Πρέπει ο καθένας μας να μπορέσει να σκεφτεί λίγο αυτή την εξίσωση με ενσυναίσθηση, με τη λογική, και αυτή ήταν και η λογική της καμπάνιας, να φανταστείς ότι είσαι εσύ ο ίδιος ως παιδί ή το δικό σου παιδί που mm-hmm. έχει το πρόβλημα, που συναντάει το πρόβλημα, που πρέπει να διαχειριστεί το bullying ή τον εκφοβισμό. Μέσα από αυτό το πρίσμα γίνεται πιο σαφές, νομίζω, το τι πρέπει να κάνει η πολιτεία. Άρα πρέπει να υπάρχει και πλαίσιο συνεπειών, γιατί διαπιστώσαμε πάρα πολύ απλά ότι από τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ που άλλαξε, αν θέλετε, αυτό το πλαίσιο, γιατί υπήρχε για δεκαετίες μια συγκεκριμένη λογική. Σε ένα ποσοστό στα σχολεία, τα κινητά τηλέφωνα και ο τρόπος που χρησιμοποιούνται στο bullying είναι πιο καινούριο. Mm-hmm. Άλλα πράγματα όμως ίσχυαν για δεκαετίες και λίγο πολύ λειτουργούσαν. Αφαιρέθηκαν και υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη χαλάρωση, υπήρχε συνέπειες. Δεν έχει λοιπόν εδώ να κάνει με την οποιαδήποτε τιμωρητική διάσταση. Κανένας μας δεν θέλει να έχει τιμωρητική διάθεση. Το θέμα είναι όμως ότι το ξέρουμε και με τη λογική του γονιού, αν θέλετε, και με τη λογική του εκπαιδευτικού. Η αγάπη πρέπει να υπάρχει μαζί με τα όρια και μαζί με τους συγκεκριμένους κανόνες για να μπορέσουν όλα αυτά μαζί να λειτουργήσουν σε μια παιδαγωγική λογική. Αυτό μας λένε οι ειδικοί τουλάχιστον. Ψυχολόγοι στα σχολεία έχουν διπλασιαστεί και παραπάνω από το 2019. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος της απάντησης που θα σας δώσω. Το δεύτερο σκέλος της απάντησης που θα σας δώσω είναι ότι χρειάζονται ακόμη περισσότεροι και ακόμη περισσότερες. Και κοινωνική λειτουργία. Και εδώ θα υπάρξει μια πολύ συγκεκριμένη θεσμική παρέμβαση που θα κάνουμε το επόμενο διάστημα, γενικά για τα σχολεία. Αν προσέξετε γιατί γενικά. Είναι και τα ειδικά σχολεία. Αυτό ήταν το επόμενο. Το αμέσως επόμενο ερώτημα, δηλαδή ορθώς να μπουν ψυχολόγοι στα σχολεία και καλώς έχει αυξηθεί ο αριθμός τους για θέματα που αφορούν τη βία, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά υπάρχουν και τα ειδικά σχολεία, η χρονιά έχει ολοκληρωθεί και για παράδειγμα στο Ρέθυμνο που περιοδεύσατε σήμερα, το ειδικό γυμνάσιο και λύκειο έβγαλε τη χρονιά χωρίς ψυχολόγο και χωρίς κοινωνικό λειτουργό. Επειδή έχουμε λοιπόν ένα περιορισμένο γενικά αριθμό mm-hmm. από ψυχολόγους που φροντίζουμε να δίνουμε την καλύτερη δυνατή διάσταση το πώς αυτοί κατανέμονται mm-hmm. στις περιφέρειες, στους νομούς, στα σχολεία. Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή κάλυψη. Εδώ θα χρειαστούν και συνέργειες. Απλώς να μιλήσω ένα βήμα πριν, να πω ότι ήδη έχουμε κάνει αυτούς τους 10 μήνες όπου ο Πρωθυπουργός μου είχε αναθέσει την αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, ήδη μια πρώτη μεγάλη μεταρρύθμιση για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Μια μεγάλη μεταρρύθμιση για την ανώτατη εκπαίδευση, όπου έχουμε σπάσει και το ταμπού αυτής της μεγάλης συζήτησης για το κρατικό μονοπόλιο στην ανώτατη εκπαίδευση. Και μας είναι πάρα πολύ σαφές ότι πρέπει να ενσκύψουμε στο θέμα των σχολείων αυτή τη στιγμή, κάνοντας μια σειρά από μεγάλες αλλαγές. Ξεκινήσαμε με το θέμα του bullying. Θα συνεχίσουμε με μια ανακοίνωση που έχει γίνει από την αρχή της χρονιάς, η οποία στον τύπο κυρίως αναπαράγεται με την ορολογία ψηφιακό φροντιστήριο. Εγώ θα πω ψηφιακό σχολείο. Γιατί δεν είναι μόνο το να έχεις ενισχυτική διδασκαλία, είναι και πολλά άλλα πράγματα. Είναι οι ακριτικές περιοχές, είναι οι διαδραστικοί πίνακες, είναι εφαρμογές που πρέπει να φτιαχτούν για τους γονείς να ενημερώνονται για την πορεία του παιδιού τους στο σχολείο. Αυτό θα είναι το δεύτερο. Και θα ακολουθήσει μια ριζική αλλαγή και της γραφειοκρατίας που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί μας. Γιατί εγώ θα σας πω ότι πολλά από αυτά που ακούω και που άκουσα και εδώ αυτές τις ημέρες από διευθυντές σχολείων. Λένε το πολύ απλό. Αντιμετωπίζουμε τεράστια γραφειοκρατία στο πώς πρέπει να διαχειριζόμαστε τη διεύθυνση από έναν νηπιαγωγείο μέχρι ένα λύκειο. Έχουν δίκιο. Οφείλουμε λοιπόν, αξιοποιώντας και απλές ψηφιακές τεχνολογίες, εγώ θα σας πω, αλλά και αλλαγές στην νομοθεσία, να αλλάξουμε το πώς διοικείται το σχολείο, γιατί κάποια πράγματα τα έχουμε αλλάξει. Κάποια πράγματα είναι λίγο ή πολύ τα ίδια με το 1985, που υπήρχε το μεγάλο θεσμικό, μια μεγάλη θεσμική αλλαγή τότε που άλλαξε πράγματα για τα σχολεία. Είναι αυτός ο νόμος πλαίσιο εκείνης της εποχής για τα σχολεία που πρέπει να τον αλλάξουμε, να τον φέρουμε στο 2024. Όλα αυτά λοιπόν μαζί, υπάρχει εξίσωση της ειδικής αγωγής που αναφέρατε, στην οποία εγώ θα σας πω ότι φέτος είχαμε το μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών που πήραμε αναπληρωτών για την παράλληλη στήριξη, που είναι μια πολύ μεγάλη ανάγκη. Υπήρχαν όμως προβλήματα, έτσι. Βεβαίως. Αλλά κανένας δεν θα σας πει και πρώτος εγώ ότι όλα τα προβλήματα έχουν επιληθεί. Και ευρύτερα, μιας και είμαστε και σε μια προεκλογική διαδρομή αυτό το διάστημα, σε καμία των περιπτώσεων η ρητορική μας ως κυβέρνηση ή η κουλτούρα μας ως πρόσωπα, πρωτίστως Πρωθυπουργού, αλλά και μόνο των Υπουργών, δεν είναι να έρθουμε να πούμε ότι όλα είναι τέλεια. Και εδώ τώρα η δική αγωγή είναι μια ειδική συνθήκη με πολύ μεγάλες απαιτήσεις. Πρέπει να υπάρξει πέρα από την πολιτική και ιδέουσα ευαισθησία. Ιδέουσα ευαισθησία θεωρείστε το δεδομένο ότι υπάρχει. Γιατί άνθρωποι που δεν έχουν τη δέουσα ευαισθησία, ειδικά σε τέτοιου τύπου ζητήματα και προκλήσεις, δεν θα πρέπει να ασχολούνται καν με τα δημόσια πράγματα. Το θέμα όμως εδώ πέρα είναι να μπορέσεις πέρα από την ευαισθησία να κάνεις και έναν σχεδιασμό
ο οποίος να είναι απολύτως κατάλληλος για την κατανομή των κρατικών πόρων. Και εδώ μιλάνε τα νούμερα σε ένα βαθμό σε σχέση με την πρόοδο. Είναι μια αντίστοιχη συζήτηση με αυτή που κάναμε πριν για τους ψυχολόγους. Θα δείτε ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν προσληφθεί για παράλληλη στήριξη αυτή τη χρονιά που ολοκληρώνεται τώρα ήταν οι περισσότεροι από ποτέ. Καλύφθηκαν όλα τα αιτήματα? Όχι. Χρειάζομαστε γενικά να ξαναοργανώσουμε τα σχολεία σε πολλές πτυχές του τι σημαίνει σχολείο. Γι' αυτό και σας ανέφερα πριν το πολύ σημαντικό πράγμα του νόμου, της γραφειοκρατίας και κάποιων αλλαγών που πρέπει να γίνουν. Διότι αν δει κανείς τα νούμερα, έχουμε πάνω από 190.000 εκπαιδευτικούς μόνιμους και αναπληρωτές στην εκπαίδευση. Έχουμε λίγο πάνω από 1 εκατομμύριο σχολικό πληθυσμό. Και αν κάνουμε τη διαίρεση, η Ελλάδα έχει ένα από τα καλύτερα κλάσματα μαθητών ανεκπαιδευτικό στον ΟΣΑ ή στον κόσμο. Παρ' όλα αυτά έχουμε και ένα σχολεία. Και συναντάμε και ένα στα σχολεία. Άλλο διαχρονικό πρόβλημα αυτό. Τα οποία προσπαθούμε να διαχειριζόμαστε σε σχέση και με τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού, τα χρήματα που μας δίνει το Υπουργείο Οικονομικών. Άρα όμως κάτι πρέπει να ξανασχεδιαστεί. Από εκεί ξεκινάμε. Αυτόν τον ανασχεδιασμό θα τον κάνουμε. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να δούμε πώς μπορούν να ελαχιστοποιηθούν αυτά τα κενά, να έχουμε όλο ένα και περισσότερους μόνιμους εκπαιδευτικούς παρά αναπληρωτές. Οι αναπληρωτές πρέπει να είναι μια περισσότερο έκτακτη συνθήκη, γιατί προκύπτουν άνθρωποι. Είμαστε, προκύπτουν πράγματα, προκύπτουν από ασθένειες μέχρι παρετήσεις, μέχρι αλλαγές στη ζωή μας και στην καριέρα μας. Άρα θα έχουμε και αναπληρωτές. Αλλά πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο σε πιο σταθερές δομές και να διδαχτούμε και από το τι κάνουν άλλες χώρες. Μάλιστα. Λοιπόν, ΤΕΗ, αντιστοίχηση τυχείων. Ένα θέμα που εκκρεμεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μιλάω για τους αποφύτους των πρώην ΤΕΗ. Είναι ένα θέμα που το γνωρίζει το Υπουργείο πολύ καλά. Δεν ξέρω, είναι τόσο δύσκολο να λυθεί αυτό το θέμα και δεν ξέρω αν έχετε κάτι συγκεκριμένο να μας πείτε. Γνωρίζω ότι είστε ενήμερος και εσείς προσωπικά για το θέμα και την προηγούμενη φορά που βρεθήκατε στην Κρήτη, έτσι, στο περιθώριο των επαφών σας, είχατε μια συγκεκριμένη συζήτηση επ' αυτού. Δεν θα είμαι σε θέση να κάνω ανακοινώσεις αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο θα σας πω είναι θα λυθεί το θέμα αυτό. Είναι σωστό να λυθεί. Είναι κάτι που εκκρεμεί εδώ και κάποια χρόνια. Θα δώσουμε τη λύση. Απλώς αυτή δεν θα δοθεί από πάνω προς τα κάτω μόνο από το Υπουργείο Παιδείας. Όπως και δεν πρέπει. Αυτά είναι πράγματα που π.χ. αφορούν και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σε ένα βαθμό. Υπάρχουν σχετικές επιτροπές οι οποίες συνεδριάζουν ήσυχα, θα σας πω, τον τελευταίο χρόνο και περισσότερο, αλλά τον τελευταίο χρόνο τουλάχιστον που εποπτεύουμε εμείς στο Υπουργείο. Και πολύ σύντομα θα υπάρξουν αυτές οι αντιστοιχίσεις. Είναι μια ευρύτερη συζήτηση, ξέρετε, η οποία κουμπάει και άλλες πτυχές και άλλα πράγματα. Πάντως, εδώ υπάρχει τώρα το οξύμορο να αναγνωρίζονται τα πτυχία αυτά ως πανεπιστημιακά στην Ευρώπη και να έχει κολλήσει το θέμα στην Ελλάδα. Γιατί έχουμε αυτή τη διάκριση των ακαδημαϊκών και των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Και αυτή είναι μια κουβέντα την οποία την κάναμε πολύ και σε σχέση με το θέμα ανώτατη εκπαίδευση, παύλα, μη κρατικά πανεπιστήμια, παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, που ήταν ο νόμος που ψηφίσαμε πρόσφατα στη Βουλή. Υπάρχει διάσταση που αφορά τα κολέγια τα οποία λειτουργούν στη χώρα μας, τα οποία με βάση ευρωπαϊκές αποφάσεις παράγουν και αυτά πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα. Άρα η συζήτηση της αντιστοίχησης, η οποία πρέπει να γίνει, είναι μια κρεμότητα που την έχουμε αρκετά χρόνια. Μία πτυχή της οποίας είναι αυτή που ενδιαφέρει, αν θέλετε, περισσότερο την Κρήτη, με βάση τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ή άλλες περιπτώσεις που συναντάμε στη χώρα μας. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι κάτι το οποίο σας λέω προκαταβολικά θα το λύσουμε και θα το λύσουμε πολύ σύντομα. Δεν θα καθυστερήσουμε περαιτέρω. Απλώς πρέπει να δούμε ποιες θα είναι οι τελικές πτυχές αυτής της λύσης πριν την ανακοινώσουμε. Ωραία, το κρατάω αυτό. Πάμε τώρα στα θετικά και σε σχέση και με το ρεπορτάζ που προηγήθηκε και με τα όσα είπατε νωρίτερα σήμερα στο Μυλοπόταμο. Έγινε αποδεκτό το αίτημα χαρακτηρισμού δυσπρόσθετων των σχολείων του Δήμου και είναι ένα αίτημα το οποίο το συζητούσαν εντόνω από το 2018, αν δεν κάνω λάθος, ίσως και νωρίτερα. Ναι, θεωρήσαμε, το συζήτησα και με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. Είχαμε θετική, αν θέλετε, οπτική από τη μεριά των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας. Διαπιστώσαμε ότι πράγματα τα οποία ισχύουν για συγκεκριμένες περιοχές της Κρήτης, εκ των πραγμάτων θα έπρεπε να επεκταθούν και σε άλλες. Άρα, εφόσον υπήρχε αυτή η θετική εισήγηση, με πολύ μεγάλη χαρά είχα την ευκαιρία να ανακοινώσω αυτή την αλλαγή σήμερα στο Δημαρχείο. Εγώ θα σας πω. Και χθες στο Λασίθι, στον Άγιο Νικόλαο, όπου βρέθηκα με τους συνεργάτες μου, ακούγοντας ένα αίτημα που υπήρχε από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, να ενταχθούν και στο δεύτερο πεδίο στις πανελλαδικές εξετάσεις και όχι μόνο στο τέταρτο. Μέσα από τη συζήτηση, μέσα από την πολύ τεκμηριωμένη παρουσίαση η οποία μου έγινε, μίλησα με τις υπηρεσίες του Υπουργείου. Υπήρχε και εκεί μια θετική προδιάθεση των υπηρεσιών. Ήταν αίτημα των 5 από τα 6 τμήματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Προέκυψε ότι και το 6ο τμήμα συμφωνεί. Συνεπώς, ήταν κάτι το οποίο επίσης μπορούσαμε να κάνουμε και αυτή είναι και η πολύ μεγάλη αξία, εγώ θα σας πω, πρώτον του να ακούμε
το να μπορούμε να διαπιστώνουμε πότε κάποια πράγματα είναι καλά τεκμηριωμένα και αν είναι εφικτά να γίνονται. Και δεύτερον, να έχουμε και μια κουλτούρα σαν πολιτικό σύστημα να δίνουμε λύσεις. Υπάρχουν, ξέρετε, πράγματα τα οποία είναι πιο δύσκολο να λύσεις. Πράγματα τα οποία απαιτούν πολύ μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις. Ο κόσμος τα καταλαβαίνει. Δεν έχουμε. Η Ελλάδα πάει πάρα πολύ καλά σε σχέση με το παρελθόν, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Η Ελλάδα του 2019 δεν είναι η Ελλάδα του 2024. Έχουμε πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες και αυτό αντανακλάται και στη διεθνή μας θέση ως χώρα. Αρκεί κανείς να δει τι λένε για εμάς άλλες χώρες. Υπάρχουν όμως παρόλα αυτά πράγματα που είναι πιο δύσκολο να λύσεις. Απαιτούν χρήματα, απαιτούν χρόνο γιατί έχουν διαδικασίες. Παρ' όλα αυτά δρομολογούνται και σε αυτά οι λύσεις. Και υπάρχουν άλλα που μπορούν να λυθούν εύκολα. Αρκεί να έχεις τη διάθεση να συγχρονίσεις κάποια πράγματα και να ακούσεις. Άρα, ευρύτερα, όχι μόνο σε σχέση με το Υπουργείο Παιδείας, αυτό το οποίο θα πω είναι ότι ο κόσμος ξέρει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και από τη Νέα Δημοκρατία ότι αυτό ακριβώς είναι που θα συνεχίσουμε να κάνουμε και αυτό ακριβώς είναι που θέλουμε γενικά να δούμε για την Ελλάδα. Και μια στρατηγική μεγάλων αλλαγών. Το τελευταίο δεκάμηνο φέραμε νόμο που έσπαγε το ταμπού, αυτό το που είπα πριν, του διαχρονικού κρατικού μονοπωλίου που είχαμε στην ανώτατη εκπαίδευση. Φέρνουμε νέο ποινικό κώδικα, φέρνουμε επιστολική ψήφο, κάνουμε μεγάλες αλλαγές. Αλλά ο κόσμος ξέρει ότι πολύ συχνά πέρα από αυτές χρειάζεσαι τις πολλές μικρές. Και αυτές τις πολλές μικρές μπορείς να τις κάνεις μόνο εάν είσαι στο πεδίο, αν είσαι με τον κόσμο και αν μαθαίνεις και ξέρεις να ακούς. Λοιπόν, σε σχέση με τα δυσπρόσιτα, να μου επιτρέψετε μία ακόμη ερώτηση, διότι αντίστοιχο αίτημα έχει καταθέσει και ο Δήμος Σαμαρίου. Το έχω υπόψη μου, είναι κάτι που συζητήθηκε και σήμερα. Εκεί ακόμη δεν έχω απάντηση να δώσω από τις υπηρεσίες, αλλά επειδή θα είμαστε στην Κρήτη πολύ συχνά το επόμενο διάστημα και εγώ, θεωρείστε δεδομένο ότι από εκεί θα υπάρξει κάποια απάντηση από εμάς σύντομα. Λοιπόν, πανελλαδικές. Αντίστροφα μετράει ο χρόνος. Το θέμα είναι και το στοίχημα να λειτουργήσει όλος ο μηχανισμός χωρίς παραφωνίες. Αυτή ακριβώς είναι αν θέλετε, και η δέσμευσή μας ως Υπουργείο Παιδείας και η εικόνα που έχουμε ότι τα πράγματα θα κυλήσουν κανονικά όπως κυλάνε κάθε χρόνο. Λοιπόν, να πάμε αμιγώς στο πολιτικό σκέλος και την προκλητική δήλωση της Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας, η οποία χρησιμοποίησε το όνομα Μακεδονία για τη χώρα της. Η δήλωση είναι όντως προκλητική. Τη χαρακτήρισε ως τέτοια και ο Πρωθυπουργός. Η δήλωση αυτή παραβιάζει πρώτον μια διεθνή συμφωνία. Δεύτερον, το σύνταγμα της γειτονικής μας χώρας. Τρίτον, το κείμενο του όρκου, όπου η πρόεδρος της γειτονικής μας χώρας είχε μπροστά της. Συνεπώς, ακριβώς για όλους αυτούς τους λόγους, και όχι μόνο επειδή παραβιάζει αυτά, αλλά θα έλεγα ακριβώς και επειδή, αν δει κανείς δηλώσεις όπως αυτές της κυρίας Φοντερ Λέιεν ή του κυρίου Μισελ, η δήλωση αυτή επίσης υπονομεύει την προοπτική μέλλοντος της γειτονικής μας χώρας. Άρα πρέπει να υπάρξουν κυρώσεις. Εγώ θα σας έλεγα για αρχή ότι πρέπει να έρθουν στον ίσιο δρόμο κάποια πράγματα, ενώ φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή έχουν αποκλίνει. Από εκεί και πέρα θεωρείται δεδομένο ότι η Ελλάδα έχει μια πολύ ισχυρή θέση στο τραπέζι διεθνώς και ακριβώς επειδή υπήρξαν και συγκεκριμένες δηλώσεις από τα αρμόδια χείλη Ευρωπαίων κυβερνητικών αξιωματούχων, είναι δεδομένο ότι δεν μπορούν να υπάρξουν αποκλίσεις από πράγματα τα οποία έχουν συμφωνηθεί. Γνωρίζετε ότι εμείς ως Νέα Δημοκρατία είχαμε επιφυλάξεις πολύ σημαντικές για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Παρ' όλα αυτά, γνωρίζουμε ακόμη καλά και πολύ καλύτερα ότι ισχύει ένα ρητό που λέγεται στα λατινικά «Pacta sunt servanda». Από τη στιγμή στην οποία κάτι το έχει υπογράψει ως χώρα, δεσμεύει τη χώρα. Και υπ' αυτήν την έννοια, είναι απολύτως αναγκαίο και αυτονόητο ότι διεθνείς συμφωνίες που αφορούν είτε τη δική μας χώρα είτε άλλες, οφείλουν και πρέπει να τηρούνται. Αν δεν τηρούνται, υπάρχουν συνέπειες. Πάντως, η κυρία Μπακογιάννη προχώρησε σήμερα σε μία παραδοχή ότι η Νέα Δημοκρατία θα έπρεπε να είχε ψηφίσει νωρίτερα τα μνημόνια συνεργασίας με τη Βόρεια Μακεδονία. Είπε βέβαια ότι δεν είναι αυτή τη χρονική στιγμή η κατάλληλη συγκυρία. Δεν πρέπει να ετεροπροσδιοριζόμαστε, είπε. Ο χρονικός προγραμματισμός του πότε θα έρθουν τα μνημόνια προς ψήφιση θα αποφασιστεί από την Προεδρία της Κυβέρνησης. Εγώ αυτό το οποίο θα πω είναι ότι επίσης συναρτάται και από τη στάση της γείτονος. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, κύριε Πιερακάκη, ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας για τις ευρωεκλογές είναι πολύ συγκεκριμένος. Τον έχει θέσει και ο Πρωθυπουργός σε συνεντεύξεις που έχει παραχωρήσει. Είναι το ποσοστό των ευρωεκλογών του 2019. Πιστεύετε ότι αυτός είναι ένας εφικτός, ένας ρεαλιστικός στόχος? Βεβαίως. Και πιστεύω επίσης ότι στόχος μας πέρα από αυτό είναι και το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό γενικά ως ένας καταλύτης, ως καύσιμο μιας εντολής για ακόμη μεγαλύτερες αλλαγές. Δεν αξιοποιούμε, αν θέλετε, με τη στενή έννοια του όρου το γεγονός ότι εκτιμούμε ότι δεν υπάρχουν πραγματικά εναλλακτικές προτάσεις διακυβέρνησης για τη χώρα. Θεωρούμε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχουν κάποια εναλλακτική πρόταση για τη χώρα. Δεν στεκόμαστε σε αυτό. Βασιζόμαστε στη δικιά μας θετική πρόταση για τη χώρα, την οποία ζητάμε οι πολίτες να εγκρίνουν και να επαναβεβαιώσουν στην κάλπη.
Σας ανέφερα πριν ότι σε 10 μήνες έχουν γίνει μια σειρά από θεμελιώδεις αλλαγές, όπως τα μη κρατικά πανεπιστήμια μέχρι την επιστολική ψήφο. Αν δει κανείς τον καμβά της πενταετίας που έχει περάσει και πού ήταν η χώρα το 2019 και τι έχει γίνει στην πενταετία, θα σας έλεγα ότι θα διαπιστώσει ότι έχει μεγάλη μείωση ανεργία, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος βρήκε δουλειά. Έχουμε αυξήσει σημαντικά στον κατώτατο μισθό. Η Ελλάδα πλέον έχει ρυθμό ανάπτυξης πολλαπλάσιο από εκείνο που είχε ο μέσος όρος της Ευρωζώνης. Η Ελλάδα θωρακίζεται αμυντικά. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα ξεκίνησε να ψηφιοποιείται και η γραφειοκρατία της χώρας να μειώνεται. Το GovGR είναι το νέο πρόσωπο του κράτους. Και ταυτόχρονα έχουμε κάνει όλες αυτές τις μεγάλες τομές, οι οποίες θα τις δούμε να αποδίδουν μία μετά την άλλη από την αξιολόγηση, η οποία ξεκινάει σημαντικά με πολύ ισχυρά βήματα, μέχρι τις αλλαγές στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επαγγελματική εκπαίδευση. Όλα αυτά μαζί είναι αλλαγές που από τη μία έπρεπε να έχουν γίνει σε ένα βαθμό πολλά χρόνια πριν, και από την άλλη είναι η ανταπόκριση σε αναδυόμενες προκλήσεις που έρχονται μπροστά μας τώρα. Ο κόσμος ξέρει ότι το ισχυρό χέρι στο τιμόνι είναι αυτό του Κυριάκου Μητσοτάκη, και ακριβώς γι' αυτό το λόγο ζητάμε να μας δώσει την εντολή να κινηθούμε ακόμη γρηγορότερα, ακόμη αποτελεσματικότερα. Γιατί ο κόσμος ξέρει επίσης ότι έχουμε και την κουλτούρα, πρώτον, να αποδεχόμαστε ότι έχουμε κάνει και λάθη. Δεύτερον, να μαθαίνουμε από αυτά. Και τρίτον, να τα μεταβολίζουμε σε διαρκώς καλύτερες ενέργειες και καλύτερες κινήσεις. Και ο στόχος για την Κρήτη ποιος είναι? Λοιπόν, επειδή η Κρήτη έχει μια πολιτική ιστορία που την ξέρουμε πάρα πολύ καλά διαχρονική, και είδα και κόσμο και στις συναντήσεις στις οποίες μετήχα με διαφορετικό παρελθόν να συναντιέται. Όπως συναντήθηκε πέρσι, πιστεύω ότι ο κόσμος ξέρει πάρα πολύ καλά ότι η πολιτική ως πρόταση, ακριβώς για όλα αυτά που είπαμε πριν, είναι μια συνθήκη προοπτικής, περισσότερο από ότι είναι μια συνθήκη καταγωγής. Το που πάμε, το που ερχόμαστε έχει μεγάλη αξία, αλλά το που πάμε πρέπει να έχει μεγαλύτερη. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο ο στόχος είναι η επανάληψη του πολιτικού μηνύματος που δόθηκε πέρσι. Mm-hmm. Και νομίζω ότι είναι απολύτως εφικτός. Εγώ θα πω ότι είναι για το καλό της Κρήτης. Λοιπόν, κύριε Πιερακάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά που βρεθήκατε απόψε στο στούντιο της Crete TV. Καλή συνέχεια να σας ευχηθώ. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.